Στο Κίεβο, για συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Πέτρο Ποροσέγκο, βρέθηκε ο απερχόμενος αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τζο Μπάιντεν σχολίασε εμέσως τις δηλώσεις Τραμπ για την άρση των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον περιορισμό των πυρηνικών. Επανέλαβε ότι η άρση των κυρώσεων πρέπει να συνδέεται με τη συμφωνία του Μίνσκ για την επίλυση της Ουκρανικής κρίσης. Μαζί με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την G7, ξεκαθαρίσαμε ότι οι κυρώσεις παραμένουν εν ισχύ έως ότου η Ρωσία υλοποιήσει πλήρως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Μίνσκ και ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας που σχετίζονται με την Κριμαία πρέπει να διατηρηθούν έως ότου η Ρωσία επιστρέψει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής στο λαό της Ουκρανίας, υπογράμμισε ο Τζο Μπάιντεν, που ήταν ο άνθρωπος της διοίκησης Ομπάμα που μπήκε μπροστά για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει καλή συνεργασία και με τον νέο Αμερικανό πρόεδρο, απέφυγε όμως να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ. Το Κίεβο ελπίζει στη συνέχιση της υποστήριξης από την Ουάσιγκτον τόσο σε οικονομικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο.